Πάντως, κύριε Σαββόπουλε, και κύριε Στρατάκη, το λόγο μου δίνετε την ευκαιρία τώρα με την απάντηση που σας έκανε η Διαχειριστική Αρχή, που σας λέει ότι είναι από το ίδιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Θα σας θυμίσω λίγο το σκεπτικό για το οποίο απαντήσατε και δεν ψηφίσατε τη σύραγγα της κλεισούρας. Δηλαδή, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσετε και την ψήφο σας για την πρόταση της Φλόρινας. Όχι, με συγχωρείτε, είναι το ίδιο σκεπτικό. Θυμάστε. Όχι, προσέξτε, για να μην είμαστε διαφορετικοί έτσι ανάλογα με την πρόταση, δεν σας διέκοψα. Λέω ξανά. Σύμφωνα, ζήτησα βεβαίως. Νομίζω ότι ζήτησα. Γιατί δεν ζήτησα. Λέω λοιπόν με την ευκαιρία, επειδή σας απάντησε η Διαχειριστική Αρχή ότι είναι από το ίδιο χρηματοδοτικό εργαλείο και επειδή τη σύραγγα της κλεισούρας δεν την ψηφίσατε, γιατί λέει τα λεφτά δεν φτάνανε για να γίνει κάθετος της Φλόρινας, με το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να αναθεωρήσετε την ψήφο σας για την προηγούμενη πρόταση. Της Φλόρινας δηλαδή. Τι δεν είχατε στοιχεία, είχατε τα στοιχεία της διαχειριστικής. Κύριε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν συζητήθηκε το θέμα. Παρακαλώ, να μην υπάρχει διάλογος, να ολοκληρώσω ο κύριος Σαββόπουλος, κύριε Στρατάκη, μετά θα σας δώσω το λόγο. Κύριε Στρατάκη, ανακαστήκατε ενώ αρχικός. Παρόλο που είσαστε πρώην νομάρχης, αρχικός είχατε ψηφίσει Λευκό, αλλάξατε την ψήφο σας. Το ξέρετε πολύ καλά εδώ, υπάρχουν τα στοιχεία. Και τέλος πάντων, και αυτό δεν έτσι. Ως πολιτικό πρόσωπο, ίσως δεν είναι και η σωστή τακτική. Λέω ξανά, πριν από λίγο επικαλεστήκατε ότι η Διαχειριστική Αρχή σας απάντησε ότι είναι από το ίδιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Στην πρόταση της Καστοριάς, λοιπόν, είπατε ότι δεν θα φτάσουν τα λεφτά. Αφήστε με να τελειώσω. Δεν θα φτάσουν τα λεφτά. Το μάθατε τώρα. Κύριε το μάθατε Στρατάκη, τώρα, άρα μπορείτε να αναθεωρήσετε. Μισό λεπτό λίγο να ολοκληρώσω. Και να πείτε ότι τέλος πάντων δεν ψηφίζετε και την πρόταση της Φλόρινας. Ευχαριστώ. Κύριε Καρυπίδη. Παρακαλώ, ναι, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης πριν για τον τρόπο που ψηφίσαμε το θέμα κτλ. Η λευκή ψήφος είναι μια ψήφος αναγνωρισμένη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Επομένως, το επειδή εσείς την ερμηνεύσατε διαφορετικά και είπατε για να τα έχουμε καλά και με τους μεν και με τους δε, θα σας παρακαλούσα αν προσπαθείτε να ερμηνεύσετε την ψήφο τη δική μας κατά τον τρόπο που θέλετε εσείς. Είναι μια ψήφος αναγνωρισμένη, έτσι θελήσαμε, έτσι ψηφίσαμε. Και από ό,τι είδα τώρα, επειδή. Ούτε η ψήφος του κυρίου Στρατάκη που την άλλαξε μετά και τα μερνητική σας άρεσε. Επομένως, πείτε μας ότι μόνο θέλετε να ψηφίσουμε ναι. Να μην ψηφίσουμε όχι. Σας ευχαριστώ πολύ.